Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Τιμωρός». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, οι έρευνες των Κομνηνών και τους υπεύθυνους της έκρηξης οδηγούνται στο κενό, την ώρα που ο Μάρκος τελειοποιεί μεθοδικά το επόμενο χτύπημά του, φροντίζοντας να σαμποτάρει το νέο επιχειρηματικό βήμα των Κομνηνών. Ο Αντώνης από την άλλη αρχίζει να κυλά και πάλι στον τζόγο, οδηγώντας την Κάτια στην απελπισία, ενώ ο Αλέξης προκαλεί αλυσιδωτές εκρήξεις στην οικογένεια, ζητώντας από την Αταλία να υπογράψει ένα προγαμιαίο συμβόλαιο πριν από το γάμο με τον πατέρα του. Ταυτόχρονα η Έλλη αναζητά τον άγνωστο άντρα που της έσωσε τη ζωή, αγνοώντας ότι είναι ο μεγάλος της εφηβικός έρωτας. Στο μεταξύ ο Μάρκος αποκαλύπτει στην Αγγελική και ξεδιπλώνει τα σχέδιά του. Την ίδια στιγμή, ο Λεωνίδας εξορισμένος ενημερώνεται πως ο μυστηριώδης επιχειρηματίας από την Ιταλία, ο Άρης Γιαννουλάτος, κατάφερε να αγοράσει την έκταση που ήθελε ο ίδιος. Ο Λεωνίδας κηρύττει εναντίον του έναν άτυπο πόλεμο χωρίς να μπορεί να φανταστεί πως πρόκειται για τον Μάρκο. Μάλιστα, δίνει εντολή να παρακολουθούν τις κινήσεις του μυστηριώδου Άρη Γιαννουλάτου, ενώ αρχίζει έρευνες προκειμένου να μάθει όσα περισσότερα στοιχεία γίνεται για εκείνον, τη ζωή του και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ακόμη ο Λεωνίδας, όπως θα δούμε, θα προσπαθήσει να πείσει την Έλλη να μεσολαβήσει ώστε ο Γιαννουλάτος να συνεργαστεί μαζί τους. Εκείνη δέχεται απρόθυμα, χωρίς να ξέρει ότι τη στέλνουν κατευθείαν στα δίχτυα του παλιού της έρωτα. Από την άλλη, η Ναταλία εξηφαίνει τα σκοτεινά της σχέδια με τον Πέτρο, προκαλώντας εμφύλιο μεταξύ του Λεωνίδα και του Αλέξη με αφορμή το προγαμιαίο συμβόλαιο. Η Ισαβέλα στο μεταξύ εξομολογείται στη Μυρτώ το αποθυμένο της για τον Πέτρο. Λίγες ημέρες μετά, ο Μάρκος έρχεται για πρώτη φορά τετ-α-τετ με την Έλλη, ύστερα από 20 χρόνια, σε μια κατηδίαν συνάντηση που προμηνύει φωτιές. Στο μεταξύ, ο Αλέξης γίνεται αποδέκτης μιας απρόσμενης πρότασης που θα αλλάξει τη ζωή του. Στη συνέχεια, όπως θα δούμε, η Μαρίνα επισκέπτεται τον Μάρκο για να δει πως πήγε η συνάντηση με την Έλλη, κάνει όμως ένα μοιραίο λάθος που μπορεί να προδώσει την ταυτότητα του Άρη Γιαννουλάτου.